το θάνατο πατήσας και της εν της πνήμασης ζωή χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενο. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, το χειρόν ημών τα έργα κατευθυνώ, και συγχώρηση των δεσμάτων ημών, έτησε το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Όσεις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεβήσεστε, αλληλούια. Όσεις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεβήσεστε, αλληλούια. Όσεις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεβήσεστε, αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, Χριστόν. Αγιασμόν οίκον πας επιβουλής, ορατήστε και οράτων εξαιτήριος. Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες. Όσον Κύριε το λαό σου, και ευλογήσον την κληρονομία σου, είπες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, τόσον δωρεών αξίους ημάς πίσω Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών. Το δόξο χριστιανών των κατοικούντων και παρηγορητών επί πολιτάφτη και τον πλούτου Θεού Ιωάννου και το συναυτό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Θεόμεθα. Ο και λέημο και φιλάνθρωπο ο υπάρχει και εσύ που δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστέ το φως των αληθινών των φωτίσεων και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, συνοθείτε θυμάσαι το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσωπου και κατεύθυνον τα διαβήματα μόνο προς εργασία του εντολό σου. Πρεσβείς Παναχάντος Μητρός και πάνω στον Άγιο να μην. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, εν πίση μόνο δόξα. Ο Αναστάσεις εκ νεκρών ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, σημάντες πρεσβείς Παναχάντος Αγίας Αυτομητρός τη σκέπη του κόσμου. Δυνάμει του τιμίου Ζωπίου Σταύρου, προστασίε του τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου προφήτου Παυρών και Βαπτιστού Ιάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερμών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιεματικών Εναργείων Κοσμά και Δαμιανού, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Βαπτιστού Ιάννου του Θεολόγου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιερεμίου, που και τιμίου επιτελών και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά ο αγαθό και φιλάνθρωπο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρίσας. Και τη ενδυθύμα στη ζωή χαρισάνου. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, την ευλογία του Θεού, τα καλή επιτυχία να σας. Καλή επιτυχία. Η κοινωνία σε κίνηση από σήμερα και για τον επόμενο μήνα θα έχει εδώ το σπίτι της. Εδώ θα στεγαστούν οι προσδοκίες, τα όνειρά μας, μέχρι αυτά να μετακομίσουν στο Δημαρχείο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Από εδώ ξεκινάει η νέα σελίδα για το τόπο μας. Μια σελίδα που θα τη γράψουμε όλοι μαζί. Μια σελίδα που θα εμπνέεται από το φως και από την αισιοδοξία. Θα έχει σχέδιο, θα έχει φαντασία, θα έχει όρεξη για δουλειά. Ο δρόμος για την Ανάσταση του τόπου ξεκινάει από εδώ.
Η άνοιξη της έδρας σας ξεκινάει από εδώ. Με την κοινωνία ενωμένη και με το βλέμμα καθαρό. Γιατί αυτός ο τόπος μας χρειάζεται όλους. Δεν φτάνουν μόνο τα προγράμματα και οι σχεδιασμοί. Έχουμε πληγές να γιατρέψουμε. Έχουμε ένα τεχνητό δικασμό που όλοι εμείς εδώ πέρα θα πρέπει να το στείλουμε και να το καταδικάσουμε στη λύθη. Γιατί το ρολόι... Γιατί το ρολόι πλέον μετράει ανάποδα. Τελειώνει ο χρόνος όλων όσων πίστεψαν ότι με ψέματα θα μπορέσουν να αλλάξουν την πορεία των πραγμάτων. Εδώ και 1,5 χρόνο επένδυσαν σε ένα πολύ βρώμικο πόλεμο. Δεν έχουν όμως καταλάβει ότι όσοι λάσπη εκτόξευσαν, τόσο φούσκωσαν το ποτάμι που τη ξέβλαινε κάθε μέρα. Μπράβο. Και τώρα πια που έγινε καταράχτης, θα στείλει εκεί που της αξίζει κάθε διχαστική φωνή, στη λύθη και στην απαξίωση. Ακόμα και σήμερα υπόσχονται εξυπηρετήσεις και βολέματα, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα πείσουν μια κοινωνία που ήδη τους έχει γυρίσει την πλάτη και ήδη κοιτάζει προς το μέλλον. Και αφού δεν πιάνουν όλα αυτά, επιστρατεύουν προεκλογικά έργα της τελευταίας στιγμής, οι γνωστές χάντρες για τους ηθαγενείς. Λίγη άσφαλτο, μια λάμπα και βέβαια πάντα η υπενθύμηση «μη μας ξεχνάτε». Όταν 9 χρόνια δεν έχουν κάνει το αυτονόητο, είναι αστείο να νομίζεις ότι θα ξεγελάσει την κοινωνία με τον ίδιο τρόπο. Και βέβαια, το τελευταίο όπλο που επιστρατεύει κάθε καθεστώς που καταραίει. Τις απειλές, τους εκφοβισμούς και κάθε λογική τρομοκρατία. Τόσο λίγο κατάλαβαν και ένιωσαν την ψυχή των ανθρώπων του τόπου που διοίκησαν επί 9 χρόνια. Σε αυτά εδώ τα κόμματα ο φόβος πια δεν μπορεί να φυτρώσει. Ούτε μπορεί πια να φωλιάσει στις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Ένας μήνας έμεινε πια. Θυμίζουν θηρία ξεδοντιασμένα σε μια αρένα άλλης εποχής. Δεν ασχολούμαστε ούτε με τις συκοφαντίες τους, ούτε με τα παπαγαλάκια τους. Έχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα πια για να ασχοληθούμε. Για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά, να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας, τον ανθρώπινο, το φυσικό και το πολιτισμικό μας πλούτο. Και βέβαια όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας την επόμενη περίοδο για να σπρώξουμε αυτόν τον τόπο μπροστά. Δίνουμε μεγάλο βάρος στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Στον τουρισμό που θα το βολιάσουμε με φαντασία και με συμμετοχικότητα. Στην αγροτική παραγωγή που χρειάζεται ένα Δήμο συμπαραστάτη σε όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά κυρίως στην παραγωγή ενέργειας, αφού πια έχουμε και το θεσμικό πλαίσιμο και τις χρηματοδοτήσεις, αλλά κυρίως έχουμε έναν αναξιοποίητο πλούτο. Επενδύουμε στους ίδιους μας τους ανθρώπους. Με τη στήριξη της εκπαίδευσης και τη δημιουργία νέων δομών, όπως είναι το καλλιτεχνικό σχολείο. Με την πολιτιστική αναγέννηση αυτού του τόπου και τις υποδομές που αξίζουν στην ιστορία του. Με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προσελκύσουν την νεολαία τη δική μας, αλλά και όχι μόνο. Κάνουμε τομές για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Με ολοκληρωμένες προτάσεις για θέματα που αφορούν χρόνια προβλήματα, όπως είναι το κυκλοφοριακό, όπως είναι τα αδέσποτα και το πρόβλημα του πάρκινγκ. Με τη δημιουργία νέων υποδομών ανθεκτικών στις κλιματικές αλλαγές, με ελεύθερους χώρους φροντισμένους, ζωντανούς και κυρίως προσβάσιμους. Για ένα Δήμο έξυπνο και αλληλέγγυο, σχεδιάζουμε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, με αξιοποίηση της τεχνολογίας, δημιουργούμε δράσεις στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μας και αντιμετωπίζουμε τα απορρίμματα πλέον ως έναν ενδυνάμει πλούτο, επενδύοντας και στην ανακύκλωση και στην κομποστοποίηση. Όλα αυτά όμως και ακόμα περισσότερα θα τα κάνουμε πράξη όλοι μαζί. Εμείς κοιτάμε μπροστά
κάθε μέρα εκυπλώμαστε πιο δυνατοί. Η ομάδα μας μεγαλώνει. Έχω σήμερα... Έχω σήμερα την χαρά να σας παρουσιάσω κάποια νέα μέλη που θα προσθέσουν και γνώση και εμπειρία στο συνδυασμό μας. Αθηνά. Η Ευαγγελία Γάντζιου γεννήθηκε και διαμένει στην Έβεσα. Σπούδασε τεχνικοκόμος σε ιδιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι συνιδιοκτήτρια της επιχείρησης γυναικείων ενδυμάτων Ιλβεστήτο στην Έβεσα. Είναι παντρεμένη με τον Βαγγέλη Κέκη και έχουν δύο κόρες. Αλλά δυστυχώς δεν είναι σήμερα μαζί μας, εμείς όμως την καλωσορίζουμε στο συνδυασμό. Η Άννα Μακρυγιάννη Καρτσαμάρη γεννήθηκε στην Άουσα και κατοικεί μόνιμα στην Έδεσα. Έχει σπουδάσει διοίκηση και οικονομία με ειδίκευση στην εμπορία και διαφήμιση. Έχει εργαστεί ως γραμματέας διοίκηση στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι παντρεμένη με τον Αντώνη Καρτσαμάρη και έχει δύο παιδιά, τον Τάσο και τον Ραφαέλο. Ο Γιώργος Τάνης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στην Έδεσα. Έχει δύο γιους, είναι ενεργό μέλος σε διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς και στο επιμελητήριο Μπέλας. Η Κέτη Τσίτσι γεννήθηκε το 1956 στην Πλατάνη. Έχει σπουδάσει νηπιαγωγός στην Ακαδημία της Κυπροφόρησης. Δούλεψε τη σειρά εδώ, στο δημόσιο, και σήμερα είναι συνταξιούχος δημοσίου. Ο παπάς Δημήτριος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Έδεσα. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Παλίδου και είναι πατέρας δύο παιδιών. Από το 2002 εισήχθη στο σώμα του ελληνικού στρατού ως μόνιμος υπαξιωματικός, όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα. Ο Στέφανος Μανολάκης γεννήθηκε το 1976 στην Έδεσα. Είναι απόφυτος ΕΚΑ Κομοτηνής. Από το 2012 εργάζεται ως πυροσβέστης στην πυροσβεστική υπηρεσία Έδεσας. Είναι παντρεμένος με τη Σταυρούλα Πουρσανίδου και πατέρας ενός γιου. Η Δέσποινα Μιχαήλ διατηρούσε επί σειρά ετών κατάστημα νηφικών στην πόλη της Έδεσας. Σήμερα είναι συνταξιούχος, γεννήθηκε και ζει μόνιμα στην Έδεσα. Έχει δύο παιδιά, την Ευαγγελία και τον Δημήτρη. Θέλω για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω όλες και όλους και για τη σημερινή σας παρουσία, αλλά κυρίως για την καθημερινή δυναμική σας παρουσία στην κοινωνία. Σας καλώ με βάση αυτό το χώρο που βλέπετε να δώσουμε την τελική μάχη, πάντα όμως με το ήθος, με την ποιότητα και την ουσία που μας χαρακτηρίζει. Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Δίνουμε έναν αγώνα πολύ κρίσιμο για τον τόπο μας. Τώρα μπαίνουμε στη τελική ευθεία. Και στο τέλος αυτή η τελική ευθεία θα μας βρει νικητές. Και μαζί με εμάς νικητής θα είναι και αυτός ο τόπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.